Εθνικών Συμβούλων και Εθνικού Συλλόγου Νομικής. Σήμερα οι Εθνικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης προχωρούν ακόμα μια φορά σε μεγάλη φοιτητική κινητοποίηση, η οποία θα ξεκινήσει εδώ πέρα από το χώρο της Πιθανίας. Τα γεγονότα που συνέβησαν την Δευτέρα μας γεμίζουν οργή. Είδαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ποια είναι η πραγματική στόχευση του νέου νόμου. Αυτή η στόχευση αφορά ακριβώς την καταστολή, τη φήμωση, την τρομοκράτηση του αγώνα μας, ο οποίος είναι δίκαιος. Η κυβέρνηση και η Πριτανία μας αντιμετωπίζει σαν εγκληματίες, την ίδια στιγμή που το μόνο που ζητάμε είναι μόρφωση και υγεία. Ζητάμε να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, που προσθέτει παραπάνω βάρος στις πλάτες μας, να μείνει στα χαρτιά. Η κυβέρνηση απλόχερα μοιράζει 30 εκατομμύρια για ΜΑΤ και δυνάμεις καταστολής, αλλά για τις ανάγκες μας δεν υπάρχει φράγκο. Μπροστά στα σχέδιά της να υπάρξει καταστολή και φόβο στα πανεπιστήμια, της δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και από τη σημερινή κινητοποίηση ότι εμείς οι ίδιοι φοιτητές μέσα από τους αγώνες μας θα ακυρώσουμε τα σχέδιά της.